Τζον Μακέιν, του οποίου το συνέδριο κινδυνεύει. Υποτίθεται ότι θα ξεκινήσει αύριο, 1η Σεπτεμβρίου, στο Σεν Πολ, αλλά παρόλα αυτά λένε ότι ίσως εξαιτίας των εξελίξεων με τον τυφώνα Γουστάβο να αναβληθεί. Ή αυτό που σχεδιάζουν είναι, αν γίνει το συνέδριο, να μαζέψουν χρήματα για να το βοηθήσουν όσους έχουν πληγεί ή να βοηθήσουν, να δώσουν χρήματα στον Ερυθρό Σταυρό και να βοηθήσουν στην προετοιμασία για την προστασία από τον τυφώνα. Εδώ βλέπουμε τον Μακέιν με την Πάλιν στο Πίτσμπουργκ. Και να πούμε ότι η Πάλιν δεν συγκεντρώνει πολύ θετικά ποσοστά. Το 39% τάσατε υπέρ της και το 33% κατά. Και είναι η πρώτη φορά που κάποιος υποψήφιος συγκεντρώνει τόσο χαμηλό ποσοστό. Αν και θετικό, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό. Εδώ βλέπουμε τον Μπάρακ Ομπάμα, ο οποίος είναι στο Οχάιο, πήγε με τον Τζο Μπάιντεν και τις συζύγους τους. Να πούμε ότι υπέρ του Μπάιντεν, όταν ο Ομπάμα ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, τάχθηκε το 57%. Είναι πάρα πολύ, είναι μεγάλο το ποσοστό. Και τώρα το βασικό θέμα, είπαμε, είναι το συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων. Όσον αφορά τον Biden, πρόσκειται θετικά απέναντι στην χώρα μας. Και ειδικά απέναντι στην Κυριακή Κυπριακή. Μάλιστα.